ένα-δύο. Καλησπέρα σας. Τελικά έχουμε πολύ κόσμο. Δεν σας απασχολήσω πολύ, μόνο 45 λεπτά. Είπα 45 λεπτά θα μιλήσω, ελπίζω να μην βαρεθείτε, θα περάσει γρήγορα η ώρα. Και τώρα βλέποντας σας όλους εδώ σε αυτή την αίθουσα, θυμήθηκα μία ιστορία που θα σας διηγηθώ. Όταν έμεινα λοιπόν στην Αθήνα, τυχαία άκουσα μία συζήτηση δύο ατόμων. Λέει ο ένας τον άλλον, καλημέρα σας, να έχετε καλή μέρα. Και απαντάει ο άλλος, και να μην έχω καλή μέρα, θα τη φτιάξω. Αυτοί λοιπόν ήταν δύο συνηθισμένοι καθημερινοί... Δύο συνηθισμένοι καθημερινοί άνθρωποι, σαν εσάς όλους, σαν εμάς. Χωρίς σαλές στην Ελβετία, χωρίς κότερα, δεν ξέρω αν έχει κανένας βέβαια από εδώ. Και χωρίς δόξες, χωρίς θεοποίησης. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Ότι όλοι μας μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διαφορά. Μπορούμε να κάνουμε αυτό το νέο ξεκίνημα. Όλοι εδώ μέσα είμαστε σημαντικοί. Όλοι είστε σημαντικοί. Και δεν σας θέλουμε μόνο για την ψήφο σας, αλλά γιατί είστε σημαντικοί για μας. Όπως και για το Δήμο Φαρκαδόνας. Στη συγκεκριμένη παρουσίαση, μπορεί ο καθένας να διατυπώσει την άποψή του και να μας πει και τις εντυπώσεις του μετά την παρουσίαση των υποψηφίων. Τελικά, πέρασαν γρήγορα αυτά τα 45 λεπτά, όπως βλέπετε. Και συνήθως, θέλετε δεν θέλετε, τώρα θα με χειροκροτήσετε, γιατί έτσι γίνεται. Αλλά όμως δεν τελείωσα, θα μου επιτρέψετε όμως να σας κάνω εγώ μία πρόταση. Να σας χειροκροτήσω εγώ που ήρθατε και αφιερώσετε τον πολύτιμο χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζουμε τον υποψήφιο Δήμαρχο Φαρκαδόνας, τον κύριο Μιχάλη Παγιώτη. Αγαπητοί συνδημότες, αγαπητές συνδημότησες, φίλες και φίλοι του Δήμου Φαρκαδόνας, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, σας καλωσορίζω στη σημερινή μας συνάντηση και σας ευχαριστώ από καρδιάς για την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμα του συνδυασμού μας. Η σημερινή σας παρουσία μας ενθαρρύνει και μας ενδυναμώνει να συνεχίσουμε με πίστη και αυτοπεποίθηση αυτόν τον ωραίο, καθαρό και έντυπο αγώνα που ξεκινήσαμε πριν από λίγες μήνες. Έναν αγώνα που έχει ως στόχο το νέο ξεκίνημα.
Νέο ξεκίνημα για την ισόνομη ανάπτυξη του Δήμου και την ισότιμη αντιμετώπιση των δυνατών των δημοτών. Νέο ξεκίνημα για μια συμμετοχική δημοκρατία των δημοτών. Νέο ξεκίνημα στην αναπτυξιακή, οικονομική, επιχειρηματική και παραγωγική ανασυγκρότηση του Δήμου Φαργαδόνας. Νέο ξεκίνημα για την διάφανη και οικολογική διαχείριση των οικονομικών πόρων του Δήμου μας. Νέο ξεκίνημα στις κοινωνικές δομές για τη φροντίδα του Δημότη, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων. Νέο ξεκίνημα για δημοκρατική και πολιτισμένη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Νέο ξεκίνημα για την παιδεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την ψυχολογία, ιδιαίτερα της νεολαίας μας. Νέο ξεκίνημα για την προστασία του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούμε εμείς και μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Νέο ξεκίνημα για την καθημερινότητα του Δημότη και την φιλική προς το Δημότη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου μας. Συνδημότησες και συνδημότες, σας καλέσαμε σήμερα σε αυτόν τον φιλόξενο χώρο του κέντρου Αφροδίτη, ιδιοκτησία του συνδημότη μας Σπύρου Αυγαντή, όχι για να σας πούμε την ιστορία της ζωής μας. Δεν χρειάζεται να σας πούμε, γιατί μας γνωρίζετε πολύ καλά. Τόσο εμένα, όσο και τους συνεργάτες μου. Είμαστε όλοι σαν και εσάς. Οι άνθρωποι της γειτονιάς σας, οι φίλοι σας, γιατί κατοικούμε εδώ χρόνια να μισά σας. Βιώνουμε όλοι μαζί τα προβλήματα του τόπου μας. Συζητούμε για αυτά και αναζητούμε λύσεις. Για τον λόγο αυτόν, σήμερα εμείς θα προσπαθήσουμε να σας πείσουμε ότι αγαπούμε τον τόπο μας, ότι νοιαζόμαστε για αυτόν και ότι επιθυμούμε να προσφέρουμε σε αυτόν. Αυτό για μας και για εσάς είναι αυτονόητο. Είναι συνεχές και συνήθεια χρόνια τώρα, δεν εξαφανίζεται και δεν εμφανίζεται ανάλογα με τα προσωπικά μας συμφέροντα και την προσωπική μας φιλοδοξία. Η ενασχόλησή μας με τα κοινά και η διάθεσή μας για προσφορά πηγάζει από τα βάθη της καρδιάς μας. Γιατί αυτή η καρδιά χτυπάει λοιπόν χρόνια τώρα, εδώ, σε αυτόν τον τόπο. Προπάντως, η ενασχόλησή μας με τα κοινά δεν πηγάζει από καμιά προσωπική φιλοδοξία να αποκτήσουμε δημοτικά αξιώματα, ούτε νοιαζόμαστε για την προσωπική μας στεροφημία. Νοιαζόμαστε μόνο για το παρόν και το μέλλον του τόπου μας. Για τον τόπο που ζούμε καθημερινά. Και να συνεχίσουμε να ζούμε και μετά τις εκλογές ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Βρισκόμαστε στο 2019 με τεράστιες διαφορετικές αλλαγές στην αυτοδιοίκηση σε σχέση με το παρελθόν. Όλοι σας γνωρίζετε ότι για χρόνια έχω βιώσει από κοντά όσοι ως προέδρου της κοινότητας χωριού και έχω διαχειριστεί πλήθος αυτοδιοικητικών συστημάτων με διάφορες ιδιότητες ως δημοτικός σύμβουλος, είτε ως πρόεδρος διαφόρων επιτροπών, είτε ως πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου, είτε ως αντιδήμαρχος από τον Καποδίστρια των πέντε χωριών, του Δήμου Ριχαλίας, μέχρι τον Καλλικράτη και τον Κλειστένη των 18 χωριών του Δήμου Φαργαδόνας. Δεν περίμενα ποτέ ότι έπειτα από όλα αυτά θα έρθουν κάποιοι να αμφισβητούν τις αυτοδιοικητικές μας ικανότητες. Με περισσή αλαζονία μας κάλεσαν εμένα και όλους τους ψηφίους μου να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να διαπιστώσουμε αν μπορούμε να αναλάβουμε την ηγεσία του Δήμου Φαργαδόνας. Και αν μπορούμε προφανώς εκείνους. Και αν μπορούν προφανώς για εκείνους, κανείς άλλος δεν μπορεί πέρα από αυτούς που στρατεύουν μαζί τους. Αφού λοιπόν μας κάλεσε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη, σε ό,τι με αφορά θα το κάνω. Και παρακαλώ και τους άλλους υποψηφίους μου να πράξουν το ίδιο. Κοιτάζω λοιπόν στον πιο αληθινό καθρέφτη που ποτέ δεν παραμορφώνει την αλήθεια. Κοιτάζω στον καθρέφτη των ματιών σας και διαβάζω την αμολία του Λιαντάκη καθαρά. Προχώρα, μην κάνεις πίσω. Συνδημότησες και συνδημότες. Ο τόπος μας δεν έχει ανάγκη από αυτόκριτους σωτήρες. Δεν έχει ανάγκη από αρχικεντρικούς συνδυασμούς. Δεν έχει ανάγκη από ξεπερασμένα και παλαιωμένα αυτοδιοικητικά μοντέλα. Εμείς, και το τονίζω το εμείς, ρομαντιζόμαστε ένα νέο αυτοδιοικητικό μοντέλο με έντερα αλλά και νέα πρόσωπα, με φρέσκες ιδέες. Ρομαντιζόμαστε και με τη δική σας θέση θα το κάνουμε πράξη. Με ένα συμμετοχικό και συλλογικό αυτοδιοικητικό μοντέλο. Με απαράκριτη πίστη στη δημοκρατία που θα είναι στην υπηρεσία του εμείς και όχι στην αλλοσυνική κυριαρχία του εγώ. Ο Δήμος Φαργαδόνας τα τελευταία χρόνια πλήρωσε και πληρώνει ακριβά την κυριαρχία του εγώ. Στις διαδικασίες
λήψη των αποφάσεων. Το γεγονός αυτό είναι η κύρια αιτία για τα δεινά και τη μιζέρια και τον πανελλήνιο διασυρμό που υπέστη ο Δήμος μας τα τελευταία χρόνια. Το κυριότερος λόγος ο σημερινός Δήμαρχος έμεινε μόνος του και με τους εκλεκτούς της παρέας του. Μια παρέα η οποία ευθύνεται για την απραξία της Δημοτικής Αρχής και την επαξία δημοτικών έργων. Γι' αυτό και συχνά και πυκνά προσπαθεί να καρποθεί τα περιφερειακά έργα και να έχει κάτι να παρουσιάσει. Μια παρέα που έδειξε τον Δήμαρχο Ρουκυδημονία καθηγώντας τον στον εξυπηρέτηση των προσωπικών συμφερόντων. Μια παρέα που μετέτρεψε σε συγκινούντα δοχεία την ιδιωτική και πραγματική ενασχόληση με τα αξιώματα και τις συναφείς δραστηριότητες του Δήμου. Μια παρέα που μετέτρεψε το αυτοδιοικητικό αξίωμα σε παράπλευρο επάγγελμα και έμεισε την οικονομική απολαυή. Βέβαια, για την παρούσα δημοτική αρχή, η εθνικιστή παρέα έφτασε η ώρα της κρίσης. Έφτασε η ώρα που θα λογοδοτήσει στο λαό του Δήμου Φρακαδόνας. Η ίδια ώρα όμως, κάποιοι άλλοι υποψήφιοι δήμαρχοι, προκαλώντας την κοινή λογική, παραβλέπουν όλα τα παραπάνω. Και όπου σταθούν και όπου βρεθούν, διπανίζουν τον απορχόμενο δήμαρχο. Δήθεν ως πετυχημένο πρόσφερε πολλά και δήθεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Για την υπηρεσία τους αυτή, μάλιστα, εξασφαλίζουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους την ασυλία για τους οποίους το περιεχόμενο δημάρχου. Έπρεπε λοιπόν εμείς οι δυνητοί και απλοί δημότες να αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει εδώ. Αφού θεωρούν ότι ο προηγούμενος δήμαρχος τα έχει όλα καλώς καμωμένα, γιατί θέλουν να τον αλλάξουν. Μήπως γιατί έτσι κι αλλιώς πρεσβεύουν τα ίδια πράγματα και τους συνώνει η προέλευση από το μακρινό παρελθόν. Μήπως γιατί και οι ίδιοι από τώρα ακόμη που είναι υποψήφιοι δήμαρχοι βρίσκονται υπό την δημονία από μια απλή και κλειστή ομάδα ανθρώπων οι οποίοι μετέρχονται τις πιο παπαλαιωμένες μεθόδους συγκρότησης του συνδυασμού και του ψηφοδελτίου. Γίνεται λοιπόν το εξής πολύ απλό ερώτημα. Πώς μπορεί ένας υποψήφιος δήμαρχος σήμερα να είναι ακεδημόνητος δήμαρχος άνθρωπος? Αυτό είναι το όραμά τους για την διοίκηση του Δήμου. Αυτό είναι το νέο οραματικό που ευαγγελίζονται. Φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα να σχολησιάσουμε το δικό μας όραμα, τις δικές μας αρχές, το δικό μας πρόγραμμα που θα αλλάξει τα δεδομένα στο Δήμο Φαρκαδόνας. Ξεκαθαρίζουμε όμως το αυτονόητο και δεδομένο για τη Δημοτική Αρχή ότι ό,τι αναφερόμαστε στο Δήμο Φαρκαδόνας εννοούμε ολόκληρο το καλλικρατικό Δήμο με τα 18 χωριά που εκτείνονται από το Διάσυλο μέχρι τα Σεβωτά, από την Μηνιάδα και το Ζάρκο μέχρι τους Ταξιάρχες, την Ομή και τη Φανερωμένη. Για το νέο ξεκίνημα δεν υπάρχουν χωριά διαφορετικών αναπτυξιακών ταχυτήτων, αλλά ισώνουμε ανάπτυξη όλων των χωριών του Δήμου μας. Στοχευμένες, μετρημένες και προγραμματισμένες παρεμβάσεις σε κάθε περιοχή, ανάλογα με τις ανάγκες των ανθρώπων. Βασικό κριτήριο για μας και τις παρεμβάσεις μας είναι οι ανθρώπινες ανάγκες. Γιατί πολύ απλά ο Δήμος Φαρκαδόνας ανοίξει στους ανθρώπους, ανοίξει στους ανθρώπους του. Ανοίξει σε όλους τους δημότες. Δέρμα στα σκόρπια και απογραμμάτισμα μικροέργα κομμωτήτων και εξυπηρετήσει προσωπικών συμφερόντων. Τέρμα η διάκριση των δημοτών. Τέρμα η διάκριση των τοπικών μυροκύτων και των τοπικών εμπερισμάτων. Αλλά ανάλογα με την εκλογική πλατεία και τα συμφέροντα των δημάτων. Τα 48 και πιο πρόσφατα παραδείγματα τέτοιων σκοπιμοτήτων, οι δεκάδες προεκλογικές προσλήψεις που επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν παρούσα δημοτική αρχή με εθνικιαστικές και διάφορες διαδικασίες, καθώς και επιρρηπτική διαμόρφωση κοινοτροφικών δρόμων εν αγνία του τοπικού προέδρου, που οδηγούν σε δύο μόνο συγκεκριμένα προστάσια από τα 15 συνολικά του Πετροπόρου, όπως εδιάσεις τα ντοκουμέντα έφερε στο φως δημοσιότητα δημοσιότητας του τέλους του χωριού. Για τις προσλήψεις του υπουργικού προσωπικού έχουμε ήδη δεσμευτεί ότι θα βάλουμε τέλος την άνηση μεταχείριση των δημοτών και στη σπατάλη των οικονομικών πόρων. Δεσμευόμαστε για αντικειμενικές και εξωτερικές διαδικασίες προσλήψεων. Όλες οι φάσεις πρόσληψης θα πραγματοποιούνται από το φως της δημοσιότητας και από την υποφυτεία ειδική θεματεξιακής επιτροπής που θα συγκροτήσουμε για τον σκοπό αυτό. Τέλος στις νοσηρές πρακτικές του παρελθόντος. Τέλος στην μελλοντική διοίκηση των δημοτών. Ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η υλοποίηση και η υποφυτεία των μικροέργων αλλά και των μεγάλων έργων θα γίνεται πάντα έπειτα από συνεργασία και εξαρτητική διαβούληση με τους τοπικούς προέδρους και τα τοπικά συμβούλια. Τέλος στην υποφάτηση των τοπικών συμβουλίων και τοπικών προέδρων. Τέλος στην προσβλητική αγνόηση και μεταχείριση των μη αρεστών στον Δήμαρχο Προέδρων και Συμβούλων, επειδή τολμούν να υψώσουν το ανάστημά τους.
όμως και συνέβη τον πολιτών πρόεδρο του Δημάρχου. Πλήρησε αναβάθμιση των τοπικών συμβουλίων και των προέδρων τους και ισότιμη αντιμετώπιση όλων των προσώπων των χωριών και των δημοτών. Φίλες και φίλοι, ο συνδυασμός μας στέγεται με σεβασμό και αίσθημα ευθύνης απέναντί σας και σας καλεί να συγχωρευτούμε μαζί για να φέρουμε τον δημόσιο σε θέση που αξίζει. Περήφανο και διεκδικό για ένα καλύτερο αύριο. Δεν θέλουμε τον Δημότη χειρογωγημένο και όμερο των υποχρεώσεων που σχέσουν του Δημάρχου και της παρέας του. Το νέο ξεκίνημα αντιστρέφει την πυραμίδα και θέλει τον Δημότη στο ψηλότερο σημείο της πυραμίδας. Θέλουμε τον Δημότη περήφανο και συμμέτοχο στα δημοτικά πράγματα. Καθοδηγητή και αργό των προσπαθειών της Δημοτικής Αρχής και ταυτόχρονα ανεκτή της Δημοτικής Αρχής. Δεν θα περιμένουμε τις επόμενες εκλογές για να μας κρίνει η Δημότητα. Αλλά επιζητούμε τη συνεχή κριτική και το διαρκή έλεγχο από τους δημότες καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μας. Για τον λόγο αυτό θα προχωρήσουμε στη θεσμοθέτηση τακτικών διαβουλεύσεων της Δημοτικής Αρχής με τους δημότες μας σε κάθε χωριό του Δήμου Βαρκαδόρας. Η τακτικότητα των διαβουλεύσεων θα προγραμματίζεται και θα οργανώνεται σε συνεργασία με τους προέδρους και τα τοπικά συμβούλια ανάλογα με το πλήθος και τη διάθεση των προβλημάτων. Για το νέο ξεκίνημα, η παρουσία της Δημοτικής Αρχής θα γίνεται συστή σε ολόκληρη τη διάρκεια της ηλικίας μας, σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου μας και όχι μονάχα στα πανηγύρια. Ερχόμαστε τώρα, φίλες και φίλοι, στο μεγάλο και φλέγον ζήτημα της αναπτυξιακής προοπτικής του Δήμου μας. Ένα ζήτημα για το οποίο δεν φορά αντικαθυστέρηση. Έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος από τη στέγη ιδεών και ιδιωτικών της τελευταίας δεκαετίας για να αναφερθώ μόνο στα χρόνια του Ελληνικού Δήμου Βαρκαδόρας. Όλα αυτά τα χρόνια, όλοι γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας αναλώθηκε σε μικρότητες και διαμάχες για τα ελάχιστα και ασήμαντα πράγματα. Ή ακόμα χειρότερα, αναλώθηκε σε ανέφικτα πράγματα χάρη του δημοσιασμού. Όπως είπα για παράδειγμα, το τοπικό και βαρύτυπο έργο του αεροδρομίου. Ή διαχειρίστηκε με κάκιστο αισιογραφικό τρόπο μεγάλα και ζωτικά έργα για την περιοχή μας. Όπως για παράδειγμα το φράγμα του Κορίνθου. Το αποτέλεσμα ήταν να χαθούν ρεαλιστικές ευκαιρίες για την κρίση στην περιοχή μας, ώστε να δοθεί κάποια διέξοδο στους δημότες μας ως αντίφορο στην ομολαδική σχεδόν επιλογή που έχουν να μεταναστεύσουν δηλαδή στο εξωτερικό. Για να μην σας κουράζουμε τι έγινε και τι δεν έγινε, να προσπεράσουμε τον καταλογισμό των ευθυνών που βεβαίως είναι τεράστιες. Είχαμε άλλωστε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε αυτές και κάποιες άλλες φορές. Θα αναφερθώ μόνο στο τι θα κάνουμε εμείς, που δηλώνουμε ξεκάθαρα και ειλικρινά ότι έχουμε και δύναμη και τον τρόπο να τρέξουμε και να κυνηγήσουμε το καλό μέλλον. Ειδικά για το φράγμα του Λιχωρίτη δεν έχουν καμία εμφιβολία ότι είναι τεράστιος και αναπτυξιακής σημασίας. Και για τον λόγο αυτόν το έχουμε προτάξει στο πρόγραμμά μας και θα προωθήσουμε διεκδικητικά προς κάθε κατεύθυνση και απευθυνότητα και σοβαρότητα. Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με το φράγμα του Λιωφορείου ποταμού, εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει γίνει παραμικρή ουσιαστική ενέργεια και καταλήφθηκε στη τύχη του. Εμείς θα προχωρήσουμε αρχικά στην εξέβριση πόρων και την επικοινοποίηση των προκαταρκτικών και προγραμματικών μελετών που εκπονήθηκαν στο παρελθόν. Η επικοινοποίηση των ερευνητών κρίνεται επιβλημένη κυρίως λόγω της ενδεχόμενης επιβάρυνσης της λεκάνης αποδοχής του Λιωφορείου του Καμού από την γειτονική Αποθητά. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην εκπόνηση της οριστικής τεχνικής μελέτης προκειμένου να διεκδικήσουμε αξιόσημη σοβαρότητα και σοβαρότητα την ένταξη της κατασκευής του έργου σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Με τις μελέτες στα χέρια και με γνώση για το τι θέλουμε να κάνουμε, θα προωθήσουμε και θα διεκδικήσουμε την κατασκευή του τεράστιου αυτού, κυρίως αντιδραστικού και αντιπλημμυρικού έργου και θα εξασφαλίσουμε σοβαρές και υπεύθυνες δεσμεύσεις για την κατασκευή του. Ταυτόχρονα όμως, με την κατασκευή και λειτουργία του φράγματος, θα προκύψουν πολλές επαγγελματικές απασχολήσεις που δεν είναι της ώρας και δεν έχει ρόλο να αναφερθούμε σε αυτή τη φάση. Έχει όμως νόημα, φίλες και φίλοι, να αναφερθούμε στις πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε ως δημοτική αρχή για την αναπτυξιακή υποστήριξη της ενδοκομείας που κυριολεκτικά και μεταφορικά αμφίζει στα τελευταία χρόνια στο Δήμο μας και σε λίγα χρόνια, αν δεν ερευνήσουμε από τώρα, οι παραγωγές μας θα αποχρεωθούν να διαθέτουν την πρωτογενή παραγωγή τους στου
στους εμπόρους και στους μεσάζοντες σε χαμηλές τιμές. Για τον λόγο αυτό, το νέο ξεκίνημα έχει εντάξει στο πρόγραμμά του την όθηση της πετροκαλλιέργειας και την άξιση του τζίρου και των κερδών για την περιοχή μας και τους παραγωγούς μας. Για την ανάγκη των κατοικών μας ως νέα δημοτική αρχή θα δρομολογήσουν διαδικασίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχικά από τους ίδιους τους παραγωγούς ή και από τους ειδικούς επιχειρηματίες του εξωτερικού, δίνοντας κίνητρα όπως για παράδειγμα παραχώρηση δημοτικής γης προκειμένου να κατασκευαστούν τυποποιητήρια μετατοποιητήρια ξηρό καρπό. Έτσι, από τη μία θα προσεγγίσουμε τα τοπικά κεφάλαια στην περιοχή μας, μετατοποιητικές υποδομές για την εκμετάλλευση της παραγωγής στον τόπο μας και εν τέλει ενίσχυση και αύξηση της απασχόλησης γύρω από την τροφοδία και τα προϊόντα. Αγαπητές συνδημότες, αγαπητοί συνδημότες, θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε για όλες το όραμά μας για την οικονομική, επιχειρηματική και παραγωγική ανασυγκρότηση του Δήμου μας. Δεν το κάναμε όμως τόσο για πρακτικούς λόγους, όσο και για ένα πολύ ουσιαστικό λόγο. Γιατί στεκόμαστε μπροστά σας με σεβασμό και εκτίμηση, δίνοντας μόνο το στίγμα του οράματός μας και τον τρόπο υλοποίησης μέσα από κάποια παραδείγματα, χωρίς υπερβολές και αμφιβολίες και αμφίβολες υποσχέσεις. Ένα όραμα εφικτό, ρεαλιστικό και προφάντως με σοβαρά και με μελετημένα διεκτικά χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με την παρούσα δημοτική αρχή και την παρέα της, που όλα τα χρόνια πορεύεται χωρίς όραμα, χωρίς πεξίδα, ευχολόγια και λόγια του αέρα, ενώ και παραδεκτικά προτιμούν τη δημοσίευση του δημότητα. Ο συνδυασμός πορεύεται και συνεχίζει να πορεύεται ως δημοτική αρχή με σοβαρότητα και με τιμές κινήσεις και για άλλα αναπτυξιακά έργα, όπως το τροφικό πάρκο ή την έλλειψη του φυσικού ορίου του Δήμου μας ή του Δήμου Στεριέων. Ο Δήμος Σιμετριών δεν καταφέρει. Δεν θα τα καταφέρουν και εμείς. Γιατί ο διεκδικητικός μας αγώνας δεν εξαρτιέται σε απλές ηγετευτικές διεκδικήσεις. Επιστολές όπως εντελώς διεκδικητικά και χωρίς καμία διεκδικητική πυκνή πράξη με την προσωπική αρχή. Φίλες και φίλοι, μια και αναφερθήκαμε στην οικονομική, επιχειρηματική και παραγωγική ανασυγκρότηση του Δήμου μας, αυθόρμητα εξαιρετικά οδηγούμαστε στους οικονομικούς χώρους του Δήμου, στον τρόπο διαχείρισής του και στην οικιστοποίηση ή αξιοποίηση των οφειλών, με τη στοχευμένη ή άστοχη αξιοποίησή του. Η παρούσα δημοτική αρχή διαχειρίστηκε μεγάλα ποσά. Δεν θα αναφερθούμε ούτε θα ζητήσουμε αρνητικό λογαριασμό εμείς. Τώρα που εκμένει η θητεία τους, είναι όμως αυτονόητη η υποχρέωσή τους και επιτακτικό τους καθήκον να κάνουν μόνοι τους τον δημόσιο απολογισμό της πενταετίας. Δημοσιεύοντας τα νέα δεδομένα, θα γνωρίσουν οι δημότες και η δημότησα πόσα χρήματα διαχειρίστηκαν, σε ποιες φράσεις ξοδεύτηκαν, σε ποιους ανέδειξαν τις φράσεις και πόσο κρίμα εισέπραξε ο κάθε προμηθευτής. Να πληρωθεί επιτέλους το τιμό της Παρκαδόρας αν τα χρήματα διαθέτηκαν σε περισσότερους προμηθευτές ή σε κάποιους που είχαν αποκλειστικό προνόμιο. Ο συνδυασμός μας δεσμεύεται για κρυστάλλινη και αγάπη την διαχείριση των οικονομικών πόρων του Δήμου Παρκαδόρας. Επιζητούμε το διαρκή έλεγχο της αντιπολίτευσης και της συμπολίτευσης, αλλά και των απλών δημοτών. Πλήρη και αναλυτικό λογαριασμό σε τακτά χρονικά διαστήματα. Λογοδοσία στο Δημότη, όλα στη δημοσιότητα, όλο στο φως. Αυτή η διαφάνεια διαχείριση του κοινωνικού κλίματος, καθώς και ανώ της παρτάρει, πρέπει να σταματήσει και να σταματήσει. Συνδημότες και συνδημότες, ο συνδυασμός μας δίνει έμφαση στις κοινωνικές δομές και τη φροντίδα του Δημότη, ιδιαίτερα των δημοτών της τρίτης ηλικίας. Επ' τον υπουργό της παρούσης δημοτικής αρχής, οι υπηρεσίες του κέντρου υγείας υποβαθμίστηκαν σε μέγιστο βαθμό. Οι ελλείψεις εξειδικευμένων ιατρικών προσωπικών σχεδόν καθολικές. Το οκτονολογικό και μικροβιολογικό εργαστήριο ανύπαρκτο και τα τοπικά εταιρεία εκβαθμισμένα εταιριακά. Σε πολυτουργία και απρόσωπα, αφού οι ασθενείς σχεδόν κάθε φορά απευθυνόταν και σε διαφορετικό ιατρό. Αυτό έχει όμως αποτέλεσμα την οικονομική επιβάρηση των δημοτών. Αφού αναγκαζόταν να απευθύνονται σε ιδιώτες γιατρούς, έρευνα αμοιβής και σε ειδικά εργαστήρια. Η παρούσα δημοτική αρχή όλα αυτά τα χρόνια στάθηκε απλώς θεατής της παραπάνω κατάστασης, χωρίς καμιά ουσιαστική και διοικητική παρέμβαση.
Το νέο σχήμα θα λάβει πρωτοβουλία σε ξεχωρισμού των τοπικών ιατρίων, παρακάμπτοντας γραφειοκρατικές διαδικασίες, ώστε οι ασθενείς να βρίσκονται σε ένα εξωτερικό περιβάλλον, αλλά και το ιατρικό προσωπικό να εργάζεται σε ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Παράλληλα, θα ασκήσει αρμοδίως έντονες πολιτικές πιέσεις για την επαναφορά του κέντρου υγείας σε αυτή τη λειτουργία. Ακόμη, πρωταρχικό μέλημα του συνδυασμού μας είναι η στήριξη και η φροντίδα των ασθενών ηλικιωμένων συνδυματών μας στον χώρο της κατοικίας τους, μέσω της ενίσχυσης και επέκτασης του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι. Όμως υπάρχουν και περιπτώσεις υπέργυρος συνδυασμός μας με ανίαιτες ασθένειες. Κάποιες μας από αυτές τις περιπτώσεις, χωρίς την ύπαρξη στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, λόγω απουσίας του συμπληρώτου στο εξωτερικό ή λόγω επαγγελματικών και βιοποριστικών υποχρεώσεων. Αρκετές φορές γνωρίζουμε ότι κάποιοι από τους συνδεσμότες μας αναγκάζονται να αναθέσουν τη φροντίδα των δικών τους ανθρώπων σε κέντρα φροντίδας άλλων πόλεων, με ιδιαίτερα υψηλό κόστος, μακριά από το οικείο περιβάλλον των ανθρώπων τους, μακριά από το χωριό τους, από τους συγγενείς και τους φίλους. Το νέο ξεκίνημα θα δώσει τέλος σε αυτή την αποξένωση των υπέργυρων συνδεσμότων μας, οι οποίοι βάζουν από ανίτες ασθένειες, διεκδικώντας αρχικά την ίδρυση δημοσίου κέντρου φροντίδας ιδιωμένου στο Δήμο μας. Σε περίπτωση μη ευδοκίμησης των προσπαθειών μας, θα δώσουμε κίνητρα σε ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης ή σε ιδιωτικό εξειδικευμένο προσωπικό να επενδύσουν και να δημιουργήσουν μικρά παραρτήματα φροντίδας υπέργυρων συνδεσμότων μας. Τα κίνητρα αυτά, για παράδειγμα, μπορεί να είναι η παραχώρηση δημοτικής γης ή δημοτικών κτηρίων μετά από κατάλληλη αναδιαμόρφωσή τους, που ρημάζονται και χρόνια στο Δήμο μας. Έτσι, η μοναχική και η υπέργυρη συνδεσμότητα μας θα απολαμβάνουν μια αξιοπρεπή φροντίδα και ταυτόχρονη στενή συγγενή των υπέργυρων συνδεσμότητων μας θα εξακολουθούν να ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα χωρίς όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις να την καταλήξουν. Ακόμα στο πλαίσιο της συμμετοχικότητας του Δημότη, αλλά και να ξεπερνούνται ευέλικτα γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, θα δημιουργήσουμε ομάδα εθελοντών κλειών Φαρκαδόνας, η οποία σε συνεργασία με συλλόγους, την εκκλησία, επιχειρήσεις και κοινωνικούς φορείς θα αναλάβουν διακριτικές πρωτοβουλίες κινητοποίησης των δημοτικών μηχανισμών και των δημοτών για την υποστήριξη παθών κοινωνικών ομάδων, ατόμων ελευθερία και δημοτών που βρίσκονται σε έκτακτη ανάγκη λόγω ασθένειας κάπου του κοινωνικού προσώπου. Κανένας άπορος δημότης δεν μένει στον τόπο του, στον πόνο και στην απώλεια. Πάμε τώρα να δούμε το πιο πολυσυστημένο ζήτημα που απασχόλησε όχι μόνο την περιοχή μας, αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα. Το ζήτημα της απαράδεκτης και ντροπιαστικής εικόνας που συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβουλίο από την αρχή της θητείας αυτής της Δημοτικής Αρχής. Δεν αφαιρά βεβαίως ο συνδυασμός μας, αφού οι πρωταγωνιστές των επεισοδίων τις περισσότερες φορές άνοιγαν σε άλλους συνδυασμούς ή άνοιξαν τους Δημοτικούς Συμβούλους, σε αντίθεση με εμάς που κατά κανόνα αναλαμβάναμε περιοριστικό ρόλο. Για το συγκεκριμένο ζήτημα, η ευθεία ενίξη του επικεφαλής της Δημοτικής Αρχής, τόσο για την ενεργητική του συμμετοχή σε κάποιες από τις επεισοδιακές συνδυάσεις, όσο για την ηθική του αυτοργία σε περισσότερες από αυτές. Οι αντιδημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες και πρακτικές χρησιμοποιήσεις σε ολόκληρη τη διάρκεια της θητείας του, σε συνδυασμό με την τακτική του ευνηδιασμού και της ελλειπής έως ανύπαρκτης ενημέρωσης των Δημοτικών Συμβουλίων για συστήματα που έρχονται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, περιορίζει το κλίμα των συνεδριάσεων. Έτσι, ακύρωνε τις αρχικές και καλές προθέσεις των περισσότερων δημοτικών συμβούλων, της αντιπολίτευσης και ανεξαρτήτων δημοτικών συμβούλων. Την κατάσταση επιβάλλει να μπαίνει της παρέας του, η οποία αρκετές φορές με τις αλαζονικές και αντιδημοκρατικές παρεμβάσεις τους και με την ανοχή του δημάρχου που συνέβαλαν σε περαιτέρω έκδοση των επεισοδίων. Εμείς δεσμευόμαστε ότι από την πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα λάβουμε μέτρα για δημοκρατική πολιτισμένη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και την αποκατάσταση του κλήρους του. Καταρχάς, θα πάψει να υπάρχει η ισοεργός αιτία των εντάσεων που είναι ο φουντιασμός και η ένδειξη ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα θέματα των συνδυάσεων. Πάντα θα προηγείται επαρκής προετοιμασία των συνδυάσεων, πρωτοβουλία και συνεννοήσεις όλες τις παρατάξεις. Επιπλέον, θα καθοριώσουμε τη ζωντανή μετάδοση όλων και όλων των κλήρων των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Έτσι,
από τη μια οι δημότες θα παρακολουθούν στην πλειάση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα ενημερώνει με τον πρόεδρο των εργασιών και από την άλλη όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου θα γνωρίζουν ότι βρίσκονται υπό συνολική έλεγχο για την ανάπτυξη κρίση των δημοτών. Συνδημότησες και συνδημότες, επειδή ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζει κανείς αγγίζει την παιδεία και την πολιτιστική συνείδηση του καθενός, το νέο ξεκίνημα θα δώσει έμφαση στην ίσχυση της πολιτισμικής ταυτότητας των δημοτών και ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων μας. Η απερχόμενη δημοτική αρχή, μέσω της αντιδημαρχίας παιδείας και πολιτισμού, για τους δικούς της λόγους, σχολιοποίησε τις παρεμβάσεις του Δήμου. Ο ρόλος του Δήμου όμως δεν είναι αυτός. Ο ρόλος του Δήμου είναι να ενισχύει και να εμπλουτίζει την πολιτισμική συνείδηση των μικρών και μεγάλων δημοτών της, δίνοντάς τους κίνητρα για δημιουργική και παραγωγική πολιτισμική απασχόληση σε μέσο των τεχνών. Την πρακτική αυτή εφαρμόζουν οι περισσότεροι Δήμοι της χώρας με μεγάλη επιτυχία. Στο οποίο σε αυτό το νέο ξεκίνημα, η δική μας δημοτική αρχή, θα αναπτύξει τις πολιτισμικές της και παιδευτικές παρεμβάσεις σε τρεις άξονες. Τη μουσική παιδεία, τη θεατρική παιδεία και την εικαστική παιδεία. Στόχος των παρεμβάσεων όλων μας είναι να αποκτήσει ο Δήμος κατανόηση στις δικές μουσικές σχολές, το δικό του εργαστήρι θεάτρου, τη δική του δημοτική θεατρική ομάδα και τα δικά του εικαστικά εργαστήρια. Όλα αυτά για την αξιοποίηση καταρχάς του καλλιτεχνικού, ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου μας, αλλά και επαγγελματιών του θεάτρου, της μουσικής και των εικαστικών της ευρύτερης περιοχής. Οι παρεμβάσεις μας αυτές θα συνδυαστούν με την ψυχαγωγία των δημοτών μας. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι τα πανηγύρια είναι ένας πηγαίος και αυθόρμητος τρόπος έκφρασης των δημοτών μας και θα τα στηρίξουμε και θα τα ενισχύσουμε, χωρίς μάλιστα την ιστερόπολη στόχευση της συνδεδεμένης δημοτικής αρχής. Πέραν λοιπόν από τα πανηγύρια, θα οργανώνονται και πολιτισμικές δράσεις που θα είναι δημοτικές παραγωγές των δημοτικών καλλιτεχνικών τμήματων της μουσικής, του θεάτρου και των δικαστικών. Οι πολιτιστικές δράσεις θα είναι ποικίλες και διαφορετικές και θα απευθύνονται σε όλους τους δημότες και σε όλες τις ηλικίες. Όσον αφορά τις πολιτιστικές κτηριακές υποδομές, θα προχωρήσουμε σε επενδυτικές παρεμβάσεις στις υπάρχουσες υποδομές, όπως έχει για παράδειγμα το υπαίθριο θέατρο της Φαρκαδόνας, και θα δημιουργήσουμε νέους χώρους αξιοποιώντας μεγάλες ένδοσες σχολείων, καθώς και κτίρια κόσμα, όπως για παράδειγμα το πρώην Δημαρχείο Χαλίας. Ο πολιτισμός όμως, φίλες και φίλοι, είναι και η θεολογική, η θρησκευτική και η ολογραφική κληρονομιά μας. Το νέο ξεκίνημα θα αναδείξει όλα τα πολιτιστικά σημεία αναφοράς με συγκεκριμένες πολιτιστικές διαδρομές και θα προχωρήσει σε συνεργασίες με γραφεία τουρισμού για την ανάπτυξη επισκεπτών στο Δήμο μας με συγκεκριμένα ενημερήσια προγράμματα. Σχετικά με τον αθλητισμό, θα ενισχύσουμε και θα στηρίξουμε οποιαδήποτε συλλογική και ομαδική προσπάθεια. Είναι ανάγκη όμως και εδώ να ανοίξουμε ορίζοντες και να εμπλουτίσουμε τις δυνατότητες άνθρωση των δημοτών μας. Να δώσουμε ελεκτρικές μορφές άνθρωση στα παιδιά μας και σε όλους τους δημότες, ώστε το καθένα από αυτά να επιδίδεται στο άθλημα που αγαπάει, στο άθλημα που νιώθει ότι ταιριάζει. Όλα αυτά όμως χρειάζονται υποδομές, όπου δυστυχώς έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος. Βέβαια, η παρούσα δημοτική αρχή, χωρίς κανένα όραμα, χωρίς κανένα προγραμματισμό, κατά την γνωστή της τακτική παραφάνιση των δημοτών, σπέβδει και πάλι, ακόμα και λίγες ημέρες πριν τις εκλογές, να ορολογήσει και να σώσει ό,τι μπορεί με ό,τι τυχαίο και απρόσμενο τους προκύπτει. Το νέο ξεκίνημα θα δρομολογήσει διαδικασίες εξέβρισης πόρων για την κατασκευή ενός σύγχρονου πιστού γυμναστηρίου και ενός κολυμπητηρίου, όπου θα βοηθούν τα παιδιά μας να ασκούνται και να γυμνάζονται με σίγουρες περιγραφές, αλλά και να διοργανώνονται και στην περιοχή μας εκδηλώσεις όπου μέχρι τώρα λόγω έλλειψης υποδομών είναι απογορευτικές. Γνωρίζουμε βέβαια ότι οι εποχές είναι δύσκολες, αλλά τουλάχιστον θα ξεκινήσουμε ένα επίμονο και σοβαρό διεκδικητικό αγώνα και δεν θα αναπαυτούμε ούτε θα αρκεστούμε σε μικροσυντηρήσεις αθλητικών χώρων που επίσης με δικαίω και απρόσμενο για τον τρόπο έκανε η επερχόμενη δημοτική αρχή. Ο αθλητισμός όπως φίλες και φίλοι δεν γίνεται μόνο στα γήπεδα και τα γυμναστήρια. Ο αθλητισμός πραγματοποιείται και απολαμβάνεται πολλές φορές σε ένα ευχάριστο περιβάλλον. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες της επερχόμενης αρχής που πήρε για την προστασία του περιβάλλοντος? Ποιος από τους δημότες μας προσπαθεί να απομακρυνθεί από την κατοικημένη περιοχή για ένα ελεύθερο περπάτημα χωρίς να κινδυνεύει
κάποια επιθετικά και αδέσποτα ζώα και χωρίς να εκτεθεί στις ανησάριστες εικόνες σκουπιδιών και παζών. Τι έχει κάνει η απερχόμενη δημοτική αρχή στα ζητήματα αυτά πέραν από το φωτογραφίσιο και καταρτήσιο του Δημάρχου για δημιουργία εντυπώσεων. Είναι η δουλειά του Δημάρχου να καταγράφει τους ορούς με τα σκουπίδια για τα μπάζα κάποιων ασυλλήθητων, σκοφαντώντας ασυλλήθητην ολόκληρες περιοχές και τους δημότες. Πρόσφατα επισκέφθηκα περιοχές του Δήμου μας. Έπειτα από πρόκληση δημοτών για να διαπιστώσω ότι λίγα μέτρα από κατοικημένη περιοχή εδώ και πολύ καιρό υπάρχει εγκατάλειψη και άναρχη κατάσταση. Πού η δημοτική αρχή να παρέμβει όχι για να φωτογραφίσει αλλά να καθαρίσει. Τελευταία, προβάλλει ένα κύκλο σκιαλιού σε μπλε κόδωνες ως σφαίγα και ενωτόμο έργο. Αλλά οι δημότες γνωρίζουν ότι ακριβώς η ίδια δράση ανακύκλωσης, όπως και άλλα έργα, ακριβώς τα ίδια, πραγματοποιούνται σε όλους τους δήμους της χώρας. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι τα έργα αυτά ανήκουν σε άλλες αρχές και όχι στην επερχόμενη δημοτική αρχή, η οποία δυνατεί να ανταποκριθεί ακόμα και σε απλά γραφειοκρατικά ζητήματα από στέμνες ελληπείς φακέλους εγγράφων που τη ζητούν με αποτέλεσμα στα δικαστήρια έγκριση των έργων. Σχετικά με τα αδέσποτα, το νέο ξεκίνημα θα αναλάβει πρωτοβουλίες σύμπραξης και συνεργασίας με όμορους δήμους και θα καταθέσει προτάσεις συνολικής, συνεργατικής και συμμετοχικής αντιμετώπισης του ζητήματος με σεβασμό και αγάπη στην αξία της ζωής των αδέσποτων φίλων μας. Θυμόμαστε όλοι τα γεγονότα με το δύσμενο σκυλάκι του Δήμου Σμύρνης. Όπου ο Δήμος Φαρκατώνας για μια φορά είχε επανεκκίνητο θέμα και δυσμίστηκε εξαιτίας της ανύπαρξης έρευνας και τους κάκιστους χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής. Συνδημότες και συνδημότες, αφήσαμε για το τέλος την έρευνα για την κατευθυνόν του Δημότη. Ο λόγος που αφήσαμε τελευταίο το ζήτημα αυτό δεν είναι επειδή το θεωρούμε μικρή σημασία. Το αφήσαμε τελευταίο γιατί θεωρούμε αυτονόητο και πρωταρχικό το ενδιαφέρον για την μέρα της Δημοτικής Αρχής για την διευκόλυνση της καθημερινότητας του Δημότη. Άλλωστε, η εξυπηρέτηση της καθημερινότητας του Δημότη δεν επικαλείται μόνο σε κάποιες τυποποιημένες και αυτονόητες εργασίες, όπως για παράδειγμα το κόψιμο των χόρτων, η αλλαγή της λάμπας ή η συντήρηση του δικτύου. Η καθημερινότητα του Δημότη διευκολύνεται όταν υπάρχει δίπλα του κάποιος εκπρόσωπος του Δήμου που είναι έτοιμος να τον ακούσει και να τον συμπαρασταθεί. Η απερχόμενη δημοτική αρχή στέρισε από τα περισσότερα χωριά την άμεση σύνδεσή τους με τους εκπροσώπους του Δήμου και τη σύνδεσή τους με τις υπηρεσίες του Δήμου. Με υποβαθμισμένα από τη δημοτική αρχή τα περισσότερα από τα τοπικά συμβούλια. Ο νη Δήμαρχος, ως γνήσιος εκπρόσωπος μιας άλλης εποχής, εφάρμοσε ένα απολύτως συγκεντρωτικό και χρεοκοπημένο αυτοδιοικητικό μοντέλο διοίκησης, την ώρα που το κεντρικό κράτος και αρκετοί από τους Δήμους παλεύονται με τον συγκεντρωτισμό τόσο σε επίπεδο προσώπων, όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών και αγωνίζονται για μια αποκεντρωμένη διοίκηση. Φίλες και φίλοι, το νέο ξεκίνημα θεσμοθετεί την μόνη παραμονή αντιδημάρχων σε κάθε έδρα των πρώην καπιταλιστριακών Δήμων και θέτηση στην υπηρεσία των δημοτών κάθε χωριού επαρκή και συνεχή γραμματιακή και συμβολιστική υποστήριξη. Η θεσμοθέτηση αυτή σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των τοπικών συμβολίων που ήδη έχουμε αναφερθεί θα διευκολύνει την εξυπηρέτηση του κάθε δημότη. Θα ενισχύσει την επικοινωνία και τη σύνδεση των τοπικών διαμερισμάτων και των κοινοτήτων με την έδρα του Δήμου σε ένα πλαίσιο δημοκρατίας και ισοτιμίας. Ακόμα, αναγνωρίζοντας ότι η πλειονότητα των δημοτών μας ασχολείται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, θεσμοθετούμε τη λειτουργία γραφείου υποστήριξης αγροτών και κτηνοτρόφων με εξειδικευμένο υπάλληλο, ο οποίος θα ενημερώνει, θα συμβολεύει και θα καθοδηγεί νέους και παλιούς αγρότες σχετικά με προγράμματα ενίσχυσης, τρόπους μεγιστοποίησης των εσόδων τους και προστασίας του κεφαλαίου τους για να τους διευκολύνει στις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Συνδημότες και συνδημότες, κλείνοντας την παρουσίαση του οράματός μας και τον πραγματικό μας στόχος, δεσμευόμαστε ότι θα αγωνιστούμε με δύναμη καρδιάς και ψυχής να τους πετύχουμε. Δεν σχεδιάζουμε το μέλλον του Δήμου μας μίζερα και με κλειστούς ορίζοντες. Ανεβάζουμε το πήκη ψηλά και το Δήμο Φαρκατώνα όπως αξίζει και όπως ταιριάζει σε ένα κυρίαρχο Δήμο του Σαντικού Κάμπου. Ανεβάζουμε το πήκη ψηλά και θέτουμε εν γνώση μας υψηλούς στόχους
αλλά ευγενή στόχος και με δέσμευση ότι θα δώσουμε έναν ευγενή, δυναμικό και συνεργατικό αγώνα με όλους τους δημότες και τις δημότησες για το πετύχουμε. Σε αυτόν τον αγώνα θα είναι μαζί μου και τους ευχαριστώ από καρδιάς. Συναγωνιστές με εμπειρία. Ήρθε η ώρα, φίλες και φίλοι, συνδημότησες και συνδημότες, να γνωρίσετε τους συναγωνιστές μου, να γνωρίσετε τους ανθρώπους που με προθυμία και ζήλο διαθέτουν τις δυνάμεις τους για να φέρουμε όλοι μαζί τον Δήμο Φαρκαθόνας στη θέση που το ανήκει, στη θέση που το αξίζει. Ο Κοκκινίδης Κωνσταντίνος. Ο Αγγέλης Βασίλης. Ο Αμπιανίτης Γιάννης. Η κυρία Νεμοστοπούλου. Ο Βαφρίσης ο Παναγιώτης. Ο Φυσβίκης ο Γιάννης. Ο Γαλάνης ο Θάνος. Η Γιώτα Γνεμονιά. Ο Κακάς ο Πάιος. Ο Δημήτρης ο Δημότσος. Η Ζαφύρη Βίκη, η οποία λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων είναι και μετά μας. Η Δημοπούλη Χριστίνα. Κοροκύθα Καρδιά Φόφη. Ο Κωτής ο Γιάννης. Ο Κυρίς Σωτήρης. Ηλίας και Δήμητρα. Η Δήμητρα είναι η κυρία και δεν είναι αυτή κοντά μας. Ο Μανιώτης ο Δήμος. Ο Χρήστος Μιχαλάκης. Ο Πάνος ο Δήμος. Ευχαριστώ.
Τάσος Ευάγγελος. Υπέργα Φωτεινή, που για αυτήν λόγο προσπαθήκαν υποχρεώσουν τα κοινότητα. Ο Τσόγκας ο Χάρης. Ο Κασιώτης ο Μπάγκελος, είσαι εξυπούτσε. Η Χατζή η Δίνα. Ο Μπακλαβάς ο Μάριος. Ο Βασιλιάδης Γιώργος. Η Κακαντιά Ρεβαντία. Ο Ζώτος ο Χάρης. Μαζί μας, μας τιμούν την παρουσία τους, η Περιφερειακή Σύμβουλη, πρώην αντινομάρχες, ο Πάρδος ο Τίνος, ο Βασίλης Αναπροσόπουλος, η υποψήφια ΠΕΗ ΖΟΗ, ο Κονίτσας Απόστολος, ο Τέλειος Αθανάσης υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος, ο Λάσκης Τηλιανός, ο Χρήστος Καμπόπουλος, ξέρεις αγάπη. Επίσης είναι και ο φίλος μου ο Κώστας ο Τρέλης. Σε δημότες και δημότες, στις 26 Μαΐου, δώσετε δύναμη στην αξιοσύνη, την εμπειρία, την γνώση. Δώστε γνώση και δύναμη στην ομάδα που έχει το όνομά μου και το όνομά μου. Τα παρόμοια, αντιδοτέμια, τα καλή, τα αρκετή σκέψη. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Ευχαριστούμε. Για μια φωτογραφία όλοι μαζί. Για μια φωτογραφία όλοι λοιπόν, μαζί. Λοιπόν, δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε, καθίστε εκεί που είστε. Και επειδή ήμουν απαραίτητος πριν, θέλω το κοκκινίδι τώρα εδώ. Έλα γρήγορα. Να πεις καλησπέρα. Πάρ' το. Καλησπέρα και από μένα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Η παρουσία στις απόψεις μας δίνει κουράγιο. Μας δίνει πνευματικά βάρος και δύναμη. Να κάνουμε αυτόν τον όμορφο αγώνα, όχι τόσο για εμάς,
αλλά για εσάς όλους, για όλα τα χωριά του Δήμου. Όπως είπε και ο Μιχάλης, από το Ζάρο και την Ποινιάδα μέχρι το Ταξιάρχης και τα Σερβοντά, από το Διάσυλο μέχρι το Κεραμίδι. Όλοι είμαστε δημότες του Δήμου Φαρκαδόνα. Όλοι θα παλέψουμε για το καλό του Δήμου Φαρκαδόνα. Σας το υποσχόμεθα και εγώ προσωπικά και όλα τα παιδιά. Χίλια ευχαριστώ που είστε απόψε μαζί μας. Κατά παράδειξη, να μην ευχαριστήσω τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας του χωριού μου του Πετρωτού, τον Εμμανουήλ του Κυρίτσι, που μετά από 40 χρόνια προσφοράς που μετά από 40 χρόνια προσφοράς την κοινότητά μας κρεμάει την παπούτσα και δίνει τόπο στα νιάτα. Πρόεδρε, ευχαριστούμε για το κάνει. Έλα, πρόεδρε, θα περάσεις. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εδώ προσωπικά σας ευχαριστώ από βάθος καρδίας. Όλοι μας τιμήσατε το Μιχάλη, το Παγιώτη, το ψήφιος δήμαρχος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον Μιχάλη που είχε την καλοσύνη να ακουστεί στο λεσμά μου. Τώρα, αν μην είπε ο Έκης, το έτσι στο γονιό μου. Σας ευχαριστώ. Σε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους των Αγραντίων. Σπύρος, ευχαριστώ για όλα. Επίσης, να ευχαριστήσω τον συντηρησμό Ινσέφ της Γαλλίας για τον κομπέ. Όπως και επίσης τα μέσα μας εκεί στο μέλλον. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια αναμνηστική φωτογραφία όλοι μαζί. Θανάση, θες να μου το δώσεις. Κάνε εσύ όσοι μπορείς από εδώ. Ή εκεί, βγάλε. Καλή θα είναι και καλή και επιτυχία.